Ιστορίες της θάλασσας. Αυτός είναι ο τίτλος του φωτογραφικού λευκώματος του Χανιώτηρα συντέχνη φωτογράφου Σταύρου Μυριδάκη, το οποίο θα διατεθεί δωρεάν σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια του Δήμου Χανίων. Το πρωί ο κύριος Μυριδάκης συναντήθηκε με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Μανώλη Χριστοδουλάκη, προκειμένου να παραδώσει τα λευκώματα. Ευχαριστώ κύριε Μυριδάκη, να είστε καλά και καλή συνέχεια. Κάθε σελίδα και μια φωτογραφία που αποτυπώνει στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των ψαράδων της Σούδας, αλλά και ιστορίες των Μικρασιατών. Ένα ταξίδι σε μια άλλη εποχή. Εγώ έχω αρχίσει να γράφω την ιστορία της Σούδας, των ψαράδων και των Μικρασιατών με ένα όνειρο να το βάλω μέσα στα σχολεία, να βλέπουν οι μαθητές τον παππού, τον μπαμπά, γιατί αυτή την έννοια έχει αυτό το βιβλίο. Όταν πήγα και παρουσιάσα στο Λύκειο της Σούδας, τα παιδιά όλα σηκώσαν το χέρι και λέει «Να ο παππούς μου, να ο μπαμπάς μου». Δηλαδή δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Σήμερα μία σημαντική στιγμή για τη Σούδα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μυριδάκη για το λεύκομα αυτό που έχει φτιάξει. Πιστεύω με αυτό το λεύκομα που θα πάει σε όλα τα σχολεία της περιοχής μας να μπορέσουν τα παιδιά να δούνε φωτογραφίες που είναι αληθινές, μέσα γράφονται ιστορίες αληθινές. Στο λεύκομα υπάρχουν περίπου 37 φωτογραφίες, κάθε μία από αυτές και μια διαφορετική ιστορία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ντόπιους Σουδιανούς και Τσικαλαριανούς, διότι χωρίς αυτούς αυτό το λεύκομα δεν θα είχε βγει. Με βοήθησαν και στο φωτογραφικό υλικό και στις μαρτυρίες, διότι το βιβλίο μέσα έχει μαρτυρίες από Μικρασιάτες, από τα εγγόνια, από τους παππούδες, που και αυτό γίνεται πρώτη φορά. Το σημαντικό είναι ότι όλες οι φωτογραφίες έχει όνομα επίθετο, άρα θα μείνουν πάντα αυτά.